πολιτικό να έχει παραιτηθεί ύστερα από τέτοια τραγωδία. Ποτέ. Προχθές είχε βγει ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ήταν υπουργός υποδομών, και μας είπε ότι κοιμότανε ήσυχος τα 4 χρόνια. Ότι 4 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ οι σιδηρόδρομοι ήταν μια χαρά, ήταν κακοί πριν το ΣΥΡΙΖΑ και ξανά γίναν κακοί μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Στις ημέρες αυτού του κυρίου είχαν σκοτωθεί 5 άνθρωποι σε σιδηροδρομικό ατύχημα. Από πόσους θανάτους και πάνω ένας υπουργός δεν μπορεί να κοιμηθεί? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ανέλαβε με γενναιότητα τις ευθύνες.